Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης. Θα συνομιλήσουμε στο δελτίο ειδήσεων του West με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Λευτέρη Αδάμ. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βακρατσά, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε με το θέμα των πρωτών φωτοβολταϊκών. Είδαμε την άμεση αντίδραση του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης και της διοίκησης. Ένα θέμα το οποίο έρχεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο αύριο Τετάρτη, αλλά εκεί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, τόσο της τοπικής κοινωνίας αλλά και των δημάρχων. Ποια είναι η δική σας θέση? Κύριε Βακρατσά, όπως και εσείς θα είδατε το τελευταίο διάστημα τον ηλεκτρονικό τύπο αλλά και εσάς στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, υπάρχει μια συνολική αντίδραση από όλους τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας, από τους Δήμους, από την Περιφέρεια και από το Εργατικό Κέντρο, γιατί στην περιοχή εκεί ο τομέας ανάπτυξης θα έπρεπε να είναι τελείως διαφορετικός από το να μπορέσουμε να στήσουμε φωτοβολταϊκά. Περιοχή εκεί έχει διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης και αυτό ζητήθηκε και από εμάς στο Master Plan, αλλά κατατέθηκε και από την Περιφέρεια. Όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι η αλληλεία, όπως είναι τα αγροτικά προϊόντα, όπως είναι μία σειρά από δράσεις, από τουριστικές δράσεις, από υδατοδρόμιο, όλα αυτά σε περίπτωση που γίνει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο το οποίο θα καλύψει εκτάσεις τεράστιες πάνω στη λίμνη. Δεν θα γίνουν όλα αυτά που λέτε. Θα γίνουν όλα αυτά και δεν θα υπάρχουν δραστηριότητες σε όλα αυτά. Ακόμα θα πρέπει να δούμε και το μικροκλίμα το οποίο μπορεί να επηρεαστεί στην περιοχή, γιατί η περιοχή εκεί, σε εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή, γίνονται καλλιέργειες οι οποίες δεν αντέχουν σε ψύχος, όπως είναι η ελιά και το πολυβραβευμένο λάδι της περιοχής, κύριε Βακρατσά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς. Οπότε, η εταιρεία πάντως, μία από τις εταιρείες που συμμετείχε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, είπε, λέει, ζητούμε 3.000 στρέμματα από τη λίμνη και όχι το ενέκτο. Το λέω για να χαλαρώσουν και να μην υπάρχουν φοβίες. Αυτό είπε η εταιρεία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αν υπάρχουν σύμφωνες γνώμες της τοπικής κοινωνίας, παράδειγμα, οι δήμαρχοι λένε όχι. Εσείς θα συμφωνήσετε ή είστε ενάντια? Αυτό και ο κ. Κασαπίδης ενάντια είναι και ο Περιφερειάρχης. Ναι, εμείς είμαστε ενάντια σε αυτή την κατεύθυνση ανάπτυξης πάνω στη λίμνη. Και συγκεκριμένα η εταιρεία μπορεί να λέει για 3.000 στρέμματα, αλλά η λίμνη αυτή δεν είναι μια σταθερή λίμνη. Mm-hmm. Η λίμνη αυτή ανεβοκατεβαίνει ανάλογα με τη χρήση νερού, την οποία γίνεται από το υδροηλεκτρικό. Αυτό σημαίνει ότι τα πλωτά αυτά θα πρέπει να μπουν στη μέση της λίμνης. Δεν μπορούν να μπουν σε κάποια άκρη της λίμνης. Αυτό σημαίνει ότι θα πιάσουν πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις και για τα 500 ΜΒ, κύριε Βακρατσά, έτσι όπως γνωρίζουν και οι πολιτικοί μηχανικοί, αλλά και οι μηχανολόγοι μηχανικοί, σε ένα στρέμμα δεν μπορεί να χωρέσει πάνω από 0,8 κιλοβάτ. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι 3.000 τα στρέμματα, αλλά θα είναι 6.000, και αυτό και η περίφραξη, η οποία θα γίνει γύρω-γύρω, θα πιάσει μια πολύ πολύ μεγάλη έκταση, κύριε Βακατσά, που αυτό σημαίνει ότι θα κυρώσει όλα τα άλλα τα οποία... Εσείς είστε αρνητικός, δηλαδή, δεν συνενείτε, δεν συμφωνείτε καθόλου? Όχι, θεωρώ ότι ο τομέας ανάπτυξης πρέπει να είναι διαφορετικός στη λίμνη και πρέπει να είναι στην κατεύθυνση που σας είπα προ λίγο. Άστε. Μπορεί να αναπτυχθεί η αλληλεία, μπορεί να αναπτυχθεί η γεωργία, μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός. Αυτά τα τρία μπορούν να αντισταθμίσουν πολλά και καλά ωφέλη για την περιοχή εκεί. Ωραία. Επειδή είμαστε σε εκείνη την περιοχή, για τον Χιτάμα Μιάντου, τώρα ποια είναι η θέση σας ως εργατικό κέντρο? Έχει ανοίξει τώρα τους ασκούς του όλη αυτή η κατάσταση. Εσείς με ποιους είστε, με αυτούς που θέλετε να γίνει ο Χιτάμα ή με αυτούς που δεν θέλετε τώρα? Γιατί εδώ δίστανται οι απόψεις. Πρόταση δεν έχουμε δει ακόμη. Δεν έχουμε δει πρόταση τι ακριβώς θέλει να γίνει και υπάρχουν πολλές απόψεις. Το πρώτο που πρέπει να γίνει στο ΧΙΤΑ θα πρέπει να γίνει μία σύσκεψη στην περιφέρεια με επιστήμονες, έτσι ώστε να αποφανθεί πρώτα η επιστήμη αν μπορεί η περιοχή εκεί να φιλοξενήσει αυτά τα απόβλητα όλης της Ελλάδος, γιατί από κάποιες μελέτες που γνωρίζω και εγώ είναι ότι το έδαφος εκεί, τα πετρώματα είναι υδατοπερατά. Το δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι η περιοχή μας εδώ ως περιοχή είναι σεισμογόνος και εκεί, ας πούμε, στο συγκεκριμένο σημείο, ας πούμε, είναι πολύ κοντά στο επίκεντρο του σεισμού που είχε γίνει. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι ότι αν γίνει κάποια διαρροή του αμιάντου, αυτό είναι κοντά στη λίμνη και θα πάει στους υδάτινους πόρους της περιοχής, και
από αυτούς τους πόρους, τους υδάτινους πόρους, ιρδεύεται η Θεσσαλονίκη, οπότε ουσιαστικά μπορεί να μολύνουμε μία πόλη των 1,5 εκατομμυρίου πληθυσμού και όχι μόνο αυτό, αλλά να μολύνουμε τα ύδατα και σε συνέχεια αυτά τα ύδατα αρδεύουν και ποτίζουν όχι μόνο τον κάμπο της Βέρειας, αλλά και τον κάμπο της περιοχής των Σερβίων. Οπότε πότε είναι ένα θέμα που χρειάζεται σύσκεψη. Πολύ σκέψη πριν να γίνει το οτιδήποτε είναι να γίνει. Πότε θα δούμε μια τέτοια σύσκεψη? Και δεύτερον, δόθηκαν πολλά εκατομμύρια σε εκείνη την περιοχή για την αποκατάσταση επί νομαρχίας Δακή, αντιπενομάρχη και αντιπεριφερειάρχη Σόκουτη και αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Δακή, δόθηκαν πολλά εκατομμύρια για την αποκατάσταση του περιβαλλοντικού χώρου της πρώην ΜΑΒΕ σε όλη αυτή την περιοχή. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ναι, αν δεν απατούμε, αν δεν απατάει, ήταν κοντά στα 70 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αυτά όλα απευθύνονται και πάνε στον αέρα. Οπότε ουσιαστικά το ένα αναπτυξιακό έργο, κύριε Βακρατσά, συνδέεται με το άλλο. Διότι ακόμα και τα φωτοβολταϊκά, αυτά μετά την κατασκευή τους θα χρειάζονται να καθαρίζονται. Ποια θα είναι τα απολυματικά αυτά που θα καθαρίζονται και πόσο θα μπορούν να μολύνουν το νερό στη συνέχεια από την κατασκευή και ύστερα. Εσείς θα προκαλέσετε κάποια τέτοια σύσκεψη, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται συζήτηση για τον Χιτάμα Μιάντου στην περιοχή των πρώην ΜΑΒΕ, αλλά δεν υπάρχει ούτε πρόταση, και δεύτερον είναι αυτό που είπαμε, διέστανται οι απόψεις. Η Δημοτική Αρχή Σερβίων λέει άλλα, η Αντιπολίτευση λέει άλλα, ο Περιφερειάρχης έχει την δική του εκδοχή, εσείς έχετε τις δικές σας απόψεις, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να καθίσετε όλοι μαζί κάτω και να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Νομίζω ότι οι απόψεις δεν είναι πολύ διαφορετικές και από τους Δήμους και από εμάς στο Εργατικό Κέντρο και από την Περιφέρεια. Υπάρχουν και οι θετικοί όμως, υπάρχουν και οι θετικοί. Ναι, δεν είναι πολύ νομίζω, δεν είναι πολύ. Αρκεί πρέπει να αποφανθεί πρώτα η επιστήμη για μένα και από εκεί και ύστερα να δούμε όλα τα άλλα αυτά τα οποία σας έχω πει. Να κλείσω τώρα με τη μετακατάσταση Ακρινής. Είχατε μία συνάντηση ως εργατικό κέντρο με τον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Καζαντζίδη. Τώρα, πού βρισκόμαστε? Τον φιλοξενήσαμε και εμείς στο δελτίο ειδήσεων του West. Χρειάζονται να τρέξουν οι διαδικασίες, αλλά εδώ δεν βλέπουμε πράσινο φως, κύριε πρόεδρε, γιατί έχουν παγώσει από ό,τι βλέπουμε οι καταστάσεις. Και όταν ρωτήθηκε κάποια στιγμή ο κύριος Σταφάκης, όταν ήταν υπουργός πριν 1,5-2 χρόνια, πριν βγει η Νέα Δημοκρατία, είχε πει: τι μιλάμε τώρα για μετακατάσταση Ακρινής? Υπάρχει ένας, γιατί σας να στηρίξετε στη Γενοπδή. Υπάρχει ένας νόμος, κύριε Βακρατσά, ο οποίος είναι σε ισχύ. Όσο αυτός ο νόμος είναι σε ισχύ και δεν αντικαταστείται, αυτός ο νόμος συνεχίζει να ισχύει. Εμείς τι λέμε και τι ζητάμε? Να εφαρμοστεί ο νόμος έτσι όπως εφαρμόζονται όλοι οι νόμοι στη χώρα. Τι λέει αυτός ο νόμος? Ότι ήδη μέχρι σήμερα θα έπρεπε αυτός ο νόμος να είχε προχωρήσει και η μετακατάσταση της Ακρινής θα έπρεπε να είχε γίνει. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει από το 2011 μέχρι και σήμερα έχουν μεγάλες ευθύνες στη μη εφαρμογή του νόμου. Και οι τοπικοί φορείς όμως. Και οι τοπικοί φορείς. Και δεν φτάσουμε τους τοπικούς φορείς έξω. Και αυτοί δεν έπρεπε να τρέξουν παραπάνω τη διαδικασία. Οι βουλευτές που διατέλεσαν και οι τοπικοί φορείς μέχρι τώρα. Και οι φορείς, γιατί δεν πίεσανε προς την κατεύθυνση έτσι ώστε να υλοποιηθεί. Γιατί αυτό είναι ένα έργο που σε περίπτωση που θα πρέπει απαραίτητα να υλοποιηθεί, θα δώσει και θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην περιοχή. Γιατί μία μετεγκατάσταση θα χρειαστεί να δουλέψουν πολλά επαγγέλματα, οικοδομικά επαγγέλματα και πολλά άλλα. Ταυτόχρονα γι' αυτό εμείς ζητάμε από τον Υπουργό και από το κράτος την εφαρμογή του νόμου. Όπως κάθε πολιτεία θα είναι και υποχρέωσή της για να πράξει αυτό το πράγμα. Θα σας δούμε με τον Κώστα Σκρέκα. Είναι ο νέος Υπουργός Περιβάλλοντος. Να συναντηθείτε και να ζητήσετε μια συνάντηση εσείς, οι κάτοικοι της Ακρινής, ο Περιφερειάρχης, ο Κασαπίδης, ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κύριος Μαλούτας, όλοι μαζί για να πάτε να δούμε ποια είναι η άποψη του Υπουργείου. Ο κύριος Χατζηδάκης μιλούσε και για πράσινο χωριό, για κάτι και διαφορετικό ακούγαμε. Όσο υπάρχει ο νόμος, κύριε Βακρατσά, δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι άλλο. Μάλιστα. Για να μιλήσουμε για κάτι άλλο πρέπει πρώτα να έρθει αυτό το κάτι άλλο, όποιο και αν είναι αυτό, να το δούμε πώς είναι, τι είναι και πάνω σε εκείνο να τοποθετηθούμε και να μιλήσουμε. Όσο δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει ο νόμος. Όλοι μαζί νομίζω, πρωτίστως η περιφέρεια, θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα και να το δει. Εμείς θα ζητήσουμε μία επαφή με τον Υπουργό, όχι μόνο για αυτό και για άλλα θέματα τα οποία αφορούν την περιοχή μας.
Νομίζω ότι θα μπορέσει να γίνει. Τώρα ο κορονοϊός αυτό μας δημιουργεί κάποια ζητήματα και κάποια προβλήματα. Νομίζω ότι από την Άνοιξη και ύστερα θα μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερες δράσεις και να καταφέρουμε πράγματα για την περιοχή και για όλους τους πολίτες της περιοχής. Ωραία, σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις και θα είμαστε ξανά σε επικοινωνία, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάντα σε διάθεσή σας, κύριε Βακρατσάνη.